άλλη αντίληψη για την καταστολή. Κύριε Θεόδωρε Πάγκαλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, τι κάνετε? Πώς είστε, καλά? Όχι πολύ καλά δεν είμαι. Γιατί κάθομαι και σκέπτομαι ότι κάποτε αυτό που είχα γράψει σαν παραδοξολογία, ότι η Χούντα νίκησε κατά κράτος γιατί άλλαξε τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων, έχει μεγάλη δόση αληθείας. Άκουσα αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο, τον Γλυκή Νεανία, που μας μιλούσε χθες και που μόλις τώρα ακούγατε νομίζω, και βλέπω τους χιδαίους εκπροσώπους του, τον Μπάρκα, τον έναν τον άλλον σήμερα το πρωί στην τηλεόραση και σε άλλα μέσα, και επαναλαμβάνουν ένα βασικό μύθο, ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί κανείς από εσάς δεν τους κάνει ένα απλό ερώτημα? Αυτοί ζούσανε τότε, υπήρχαν σε διάφορες φάσεις αυτής της 45 χρόνια, είναι πάρα πολλά. Υπήρχαν και οι γονείς τους και αυτοί, και ο Μπάρκας υπήρχε και οι γονείς του, και ο Τσίπρας και οι γονείς του. Γιατί κανένας από αυτούς, καμία πολιτική δύναμη δηλαδή που τους εξέφραζε, η άλλη πολιτική δύναμη, η αριστερά στον τόπο, το ΚΚΕ, το Συνασπισμός, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν πρώτης χρεοκοπίας, εννοείται. Ποτέ. Γιατί έκαναν αγώνες, κύριε Πάγκαλε. Εγώ το έχω ρωτήσει. Έκαναν αγώνες, κύριε Πάγκαλε. Τότε. Μια φορά δεν είπαν όχι. Ναι. Μια φορά δεν έφεραν αντίρρηση. Ήταν στη λαϊκή κατάκτηση. Εγώ ήμουν 32 χρόνια μέσα στη Βουλή. Yeah. Έχω παρακολουθήσει την ψήφιση εκατοντάδων φαυλοκρατικών και νοθευμένων νομοθετημάτων που εγκατέστησαν ή ενίσχυαν ή συντηρούσαν το πελατειακό κράτος. Γιατί αυτή μια φορά δεν είπανε όχι, εμείς δεν δεχόμαστε να αποζητήσουμε? Γιατί ποιος σας είπε, αν μου επιτρέπετε κύριε Πάγκαλε, ποιος σας είπε ότι είναι εναντίον του πελατειακού κράτους? Ναι, αλλά γιατί εγώ... Το εμπεδώνουν διαρκώς και καθημερινώς. Εγώ θέλω να μείνω στην απλή ερώτηση. Γιατί μια φορά δεν διαμαρτυρήθηκαν? Γιατί μια φορά δεν έπαψαν να πλειοδοτούν και να υπερκεράζουν τις δυνάμεις? Σύμφωνοι, έκαναν αγώνα, αλλά αν μου επιτρέπετε, αυτό που θέλει να μας πει σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι ότι εγκαθιστά τους δικούς του βιομηχάνους, τους δικούς του επιχειρηματίες, τους δικούς του καθηγητάς μέσα στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή συνεχίζει την ίδια αντίληψη του πελατειακού κράτους, και τώρα κάνει ένα νέο πολιτικό σύστημα που θα παίζουν ρόλο οι δικοί του. Δηλαδή, εγώ λέω κάτι άλλο και επιμένω επ' αυτού. Ναι. Σε ένα δημοκρατικό σύστημα υπάρχει μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση. Έχουν και δύο ευθύνες. Η μεν κυβέρνηση, γιατί κυβερνά και παίρνει αποφάσεις, έχει την καθοριστική ευθύνη. Η δε αντιπολίτευση, γιατί πρέπει εκεί που κυβερνά ο άλλος να υποδείξει τα δύνατα, τα λανθασμένα, τα φαύλα σημεία. Γιατί αυτή μια φορά, πέστε μου μια φορά, εγώ προκαλώ την ηγεσία του συνασπισμού και της αριστεράς και της προόδου. Όλοι αυτοί ήταν υπουργοί, ήταν κυβέρνησαν κιόλας. Επί Τζανετάκη, αλλά αμέσως μην το πάρουμε αυτή την... Οι πρώτοι που έκαναν ντου επί κυβέρνηση Τζανετάκη στις δημόσιες θέσεις, κύριε Πάγκαλε, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ήταν του συνασπισμού τότε. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Εσείς, ας πούμε, χορτασμένοι, Πασόκ, είναι ο Δημοκράτες, να πω και αυτοί χορτασμένοι, οι πρώτοι που πέσανε πάνω στο κράτος ήταν του συνασπισμού. Ξελιγωμένοι, με ύφος ξελιγωμένο και με στυλ. Τι λέμε τώρα? Δεκάδες υπήρχαν στην αριστερή και πλαισίωση του Πασόκ. Και σήμερα διάβασα προημερών ότι ένας που έγινε νομικός σύμβουλος του της ΕΡΤ επί Πασόκ βγήκε και είναι ο σύμβουλος της ΕΡΤ τώρα. Ναι. Λοιπόν, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Γιατί μία φορά δεν εξέφρασαν την αντίρρησή τους, τον δισταγμό τους? Ναι. Έχω επιλέξει για την αρχή της συζήτησής μας, κύριε Πάγκαλε, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα για την δικαιοσύνη. Εχθές, να πω το παράλληλο γεγονός, χθες έγινε μία εισβολή στο κοινοβούλιο από μία ομάδα αναρχικών, οι οποίοι αμφισβητούν ή μάλλον δεν αποδέχονται
την διάκριση των εξουσιών. Λένε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διάκριση εξουσιών, διότι δίνει εντολή εκτελεστική να ψηφιστεί από την νομοθετική ο τάδε νόμος και μετά η δικαιοσύνη τα εφαρμόζει όλα αυτά για λογαριασμό των άλλων δύο. Θα ήθελα να ακούσουμε το τι λέει για τη δικαιοσύνη ο κύριος, σημειωτέων αυτοί που εισέβαλαν στη Βουλή, αφέθηκαν ελεύθεροι εννοείται, δεν συνέβη κάτι. Θα ήθελα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός το βράδυ στη συνέντευξή του. Η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι το οποίο απορρέει από το Σύνταγμα και δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν πρέπει να το αφισβητήσει κανείς και δεν το αφισβητεί κανείς. Το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφισβητήσει κανείς και δεν το αφισβητεί κανείς. Άλλο όμως ανεξάρτητη δικαιοσύνη και άλλο ανεξέλεγκτη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών και στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα σταματήσουμε όμως να έχουμε άποψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα και του τελευταίου πολίτη, όχι μόνο του πολιτικού, και του τελευταίου πολίτη να ασκεί κριτική σε αποφάσεις της δικαιοσύνης που προκαλούν το περιδικαίο αίσθημα. Μια και μιλάμε για το περιδικαίο αίσθημα. Άλλο είναι η διάκριση των εξουσιών και άλλο είναι η εξουσία των διακρίσεων. Τι λέτε κύριε Πάγκαλε? Μαλάκας είναι, μαλακίες λέει. Τι είναι η εξουσία των διακρίσεων? Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Είναι ένα τσογλάνι το οποίο παίζει με τα λόγια. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο. Αυτό όμως δίνει αφορμή, αν μου επιτρέπετε. Όχι, όχι επί του Τσίπρα όμως, αρνούμε να σχολιάσω τον Τσίπρα. Πρόκειται για λίγο πρόσωπο. Εγώ θέλω να σχολιάσω. Αυτό όμως απελευθερώνει αυτά που λέει όμως, αν μου επιτρέπετε, απελευθερώνει την κοινωνία. Προσέξτε, επειδή τα βλέπω τα μηνύματα εγώ στην κοινωνική δικτύωση. Έρχονται άνθρωποι και αποφαίνονται για δικαστικές αποφάσεις χωρίς να ξέρουν την ουσία, επειδή ένας άλλος αγκυτάτορας. Δεν μιλάω στον κύριο Τσίπρα, του λέει ότι κοίτα, το ίδιο δικαστήριο αθώωσε τον τάδε επιχειρηματία στην πολύκροτη χ υπόθεση, το ίδιο δικαστήριο συνέχισε να, αποφάσισε την μη απελευθέρωση της τάδε κρατουμένης για την χ υπόθεση. Αν με καλέσετε για να μ' ακούσετε ή να... Όχι, θα σας ακούσω φυσικά. Λοιπόν, γιατί έτσι πολύ ωραία τα ζητήματα, αλλά εδώ πρέπει να ακούτε και τους καλεσμένους. Το περιδικαίο αίσθημα. Εγώ είμαι ελάχιστος νομικός. Πήρα ένα πτυχίο της νομικής με Λίαν Καλός και το χρησιμοποίησα αμέσως για να κάνω μεταπτυχιακό στα οικονομικά, τα οποία πραγματικά με ενδιαφέρον. Δεν δικηγόρησα σχεδόν καθόλου, 7 χρόνια δικηγόρησα. Και σήμερα έχω την τιμή να δω τη σύνταξή μου, την οποία εξ ολοκλήρου επλήρωσα από την τσέπη μου, να μειώνεται, γιατί το κράτος μου έκλεψε πραγματικά το επικουρικό ταμείο καταρχήν και μετά και την κυρία σύνταξη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατάστασή μου ως νομική απέναντι στην νομική επιστήμη. Θυμάμαι όμως κάτι στοιχειώδες, το οποίο επανειλημμένα επαναλαμβανόταν στα βιβλία που διαβάζαμε τότε και τα διαβάζουν νομίζω τα ίδια τώρα. Γιατί αυτές είναι οι βασικές αρχές του δικαίου. Ότι η νομική επιστήμη καθορίζεται από τους νόμους. Τα δικαστήρια εφαρμόζουν τους νόμους. Ενίοτε, όταν φαίνεται ότι ο νόμος είναι παλιός, πολύ πολύ παλιός, έχει παλιώσει ή ξέρω εγώ, λήφθη τις αποφάσεις μέσα σε μια κατάσταση έκτακτη κτλ. Ή υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός που θα συνεπάρει την κοινή γνώμη κτλ. Το δικαστήριο μπορεί να κάνει την πολύ τολμηρή πράξη να εκφράσει το περιδικαίου αίσθημα. Τον κύριο Τσίπρα, ποιος του ανέθεσε το δικαίωμα να εκφράζει το περιδικαίου αίσθημα? Το περιδικαίου αίσθημα το εκφράζετε εσείς, το εκφράζω εγώ, έτσι. Το εκφράζει και καθένας που έχει ορμές και εμπνεύσεις της στιγμής. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ότι το τσογλάνι αυτό που μου είναι σήμερα πρωθυπουργός. Να σας πω κάτι, κύριε Παγκαρά, μου επιτρέπετε, ακούγονται χαρακτηρισμοί που μπορούν να θεωρηθούν ύβρις. Όχι, μισό. Και δεν θέλω να είμαι σαν τον δημοσιογράφο Κώστα Αρβανίτη που έλεγε την ίδια λέξη για το Σαμαρά. Εδώ μπορεί να τεθεί τώρα ένα θέμα. Εγώ πρέπει, οφείλω να πω, ανακαλέστε κύριε Παγκαρά. Δεν ανακαλώ, γιατί το τσογλάνι αυτό έλεγε μέσα στη Βουλή, δεν θα βγείτε ποτέ από τις πόρτες του σπιτιού σας όταν μας απειλούσε. Εγώ έχω ανοιχτό λογαριασμό με τους χουντέους που κυβερνάνε σήμερα.
Και δεν είμαι άνθρωπος των άκρων, είμαι άνθρωπος μετριοπαθής. Δεν δημιούργησα εχθρούς στην παράταξη που αντιπολιτευόταν την κυβέρνησή μου όταν ήμουν υπουργός. Μιλούσα πάντα με πολύ σεβασμό και με πολύ μετριοπάθεια. Δύο φορές δημιούργησα εχθρούς στη χώρα αυτή. Η μία είναι της Χούντας, δεν συγχωρώ τους Χουντέους και δεν θα συγχωρήσω αυτούς που συνεργάζονται με τον Τσίπρα σήμερα. Έτσι, και θέλω να το ξέρουν και όλοι οι συνεργάτες του. Και οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να είναι σημερινές και επιβαλλόμενες, αλλά μεθαύριο όταν έρθει η ώρα της τιμωρίας δεν πρόκειται να πω εγώ καλή κουβέντα για τους ανθρώπους. Ποια τιμωρία θα έρθει και πώς θα έρθει? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρθει με τιμωρία, γιατί εδώ υπάρχει παραβίαση του συντάγματος. Υπάρχει εσχάτη προδοσία. Όταν παραβιάζει το Σύνταγμα και το ερμηνεύει και λες και αστεία διάκριση των. Πώς το είπε αυτή την βλακεία. Ότι. Ναι, πώς το είπε, έχετε δίκιο. Για να το ξαναβάλουμε πάλι. Ναι, το μισό λεπτό, κύριε Πάγκαλ, έχετε δίκιο. Μίλησε για ανεξέλεγκτη δικαιοσύνη, αλλά για τη διάκριση των. Μισό λεπτό, πάμε. Η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι το οποίο απορρέει από το Σύνταγμα και δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν πρέπει να το αφισβητήσει κανείς και δεν το αφισβητεί κανείς. Το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφισβητήσει κανείς και δεν το αφισβητεί κανείς. Άλλο όμως ανεξάρτητη δικαιοσύνη και άλλο ανεξέλεγκτη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών και στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα σταματήσουμε όμως να έχουμε άποψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα και του τελευταίου πολίτη, όχι μόνο του πολιτικού, και του τελευταίου πολίτη να ασκεί κριτική σε αποφάσεις της δικαιοσύνης που προκαλούν το περιδικαίο αίσθημα. Μια και μιλάμε για το περιδικαίο αίσθημα. Άλλο είναι η διάκριση των εξουσιών και άλλο είναι η εξουσία των διακρίσεων. Ορίστε, κύριε Πάγκαλε. Τι σημαίνει η εξουσία των διακρίσεων, δεν καταλαβαίνω. Ότι... Ας μας γράψει ένα άρθρο να μας πει τι σοφό σκέφτηκε. Ναι. Κάνει διακρίση δικαιοσύνη δηλαδή να συμπεράνουμε. Να κάνει διακρίση δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, άλλο η διάκριση των εξουσιών λοιπόν, και άλλο η εξουσία αυτό των διακρίσεων. Πρώτον, κύριε Πορτοσάλτε, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να μονοπολεί την έκφραση του περιδικαίου αισθήματος του λαού, γιατί δεν έχει κανένας το δικαίωμα να εκφράζει τον λαό και να το ισχυρίζεται θρασίτατα. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Ο λαός εκφράζεται με τις εκλογές, με συστήματα που έχουν προβλεφθεί γραπτός, είμαστε χώρα γραπτού δικαίου, έχουν προβλεφθεί γραπτός στα συστήματα αυτά και εφαρμόζονται. Και όποιος τα παραβιάζει και τα παραβιάζει συστηματικά και μάλιστα ως θεωρία τα δικαιολογεί τις παραβιάσεις του, διαπράττει εσχάτη προδοσία, διότι η παραβίαση του συντάγματος και των βασικών του αρχόντων είναι εσχάτη προδοσία και τιμωρείται με βαρύτερες ποινές από τα ποινικά δικαστήρια. Πρώτον. Δεύτερον. Άλλο έλεγχος, άλλο κριτική των δικαστηρίων, των δικαστικών αποφάσεων, που έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει, και άλλο συστηματικός έλεγχος της δικαιοσύνης. Εδώ πρόκειται για συστηματικό, για επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης. Ναι. Και εγώ έχω αποφάσεις οι οποίες με αφορούν και δεν τις θεωρώ σωστές. Γιατί θεωρώ ότι μερικές φορές υπήρξαν τα δικαστήρια πιο επίοικοι από ό,τι θα έπρεπε. Παρασυρώμενα από την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ ως επικρατούσα ιδεολογία το τελευταίο καιρό στη χώρα. Άρα δεν σήκωσα μπαϊράκι εναντίον της δικαιοσύνης. Αυτό είναι αμφισβήτηση του συντάγματος. Αυτή η αμφισβήτηση του συντάγματος. Και το τρίτο θα σας πω είναι ποιος του ανέθεσε το ρόλο του κυρίου Τσίπρα να ασκεί συστηματική κριτική στο σύνταγμα στις δικαστικές αποφάσεις. Γιατί εδώ δεν υπάρχει δικαστική απόφαση η οποία να, και βεβαίως υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν αποδίδονται. Η δίκη του Φίσα, των δολοφόνων του Φίσα, έχει καθυστερήσει φοβερά και αποτελεί στίγμα για τη δικαιοσύνη αυτό. Η δίκη των δολοφόνων των δύο παρακρατικών της Χρυσής Αυγής που δολοφονήθησαν μπροστά στα γραφεία τους, έχετε ακούσει να έχει αρχίσει? Γιατί έχουν συλληφθεί? Όχι, δεν
ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή οι δολοφόνοι έχουν συλληφθεί. Όχι, όχι, βέβαια. Ναι. Άρα, ναι. Είναι, βέβαια, εκεί αυτό το κλείνουμε, διότι πρόκειται για δολοφονηθείς, για δολοφονηθέντες χρυσαυγίτες, οπότε... Ναι. Η δίκη των δολοφόνων που σκότωσαν τον... τον ομογενή που είχε έρθει από την Αυστραλία να ψωνίσει στη λεωφόρα Συγκρού, γιατί ασκούσε το ελεύθερο δημοκρατικό του δικαίωμα να ψωνίζει σε ένα κατάστημα, έχει γίνει, υπάρχουν φωτογραφίες. Η δίκη των δολοφόνων, αυτών που έκαψαν και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους της Μαρφίν, έχει γίνει. Υπήρχε ένα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω που φώναζε την ώρα που ήρθαν οι πυροσβέστες και τους εμπόδιζαν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι πεθαίνουν οι απεργοπάστες. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αμφισβήτηση της δικαιοσύνης, η οποία έχει γίνει μόδα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να κοιτάξουμε, να βοηθήσουμε τους δικαστές να ξεπεράσουν τα προβλήματα που πραγματικά αμφίστανται, είτε γιατί δεν υπάρχουν μέσα υλικά, είτε γιατί υπάρχουν κακές συνήθειες στην πρόοδο, να γράφουν μόνοι τους δηλαδή οι δικαστικοί την απόφασή τους σε ένα σύγχρονο, σε μια σύγχρονη γραφομηχανή, η οποία διορθώνει και μόνη της. Και όχι να υπάρχουν γραμματείς και φαρισαίοι και δακτυλογράφοι και να κάνουν τη δουλειά των δικαστών, γιατί εκεί καθυστερούν οι αποφάσεις.